Κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες, σας καλωσορίζουμε και σήμερα στην εκπομπή, όπως κάθε Σάββατο, 11 η ώρα το βράδυ και βεβαίως και κάθε Παρασκευή, 5 με 6, μπορείτε να μας βλέπετε, να βλέπετε τα θέματα που επιλέγουμε για εσάς. Το έχω πει πολλές φορές, θα το επαναλάβω και σήμερα. Με αρέσει όταν στην εκπομπή μου υπάρχουν πολίτες με άποψη. Συνήθως κάποιοι λένε ποιους βουλευτές, ποιους υπουργούς κτλ. Ακούμε τα ίδια συνήθως από αυτούς, οπότε νομίζω ότι αυτοί που πρέπει να μιλάνε και ιδιαίτερα αυτή την περίοδο είναι οι πολίτες και ιδιαίτερα αυτοί οι πολίτες που τολμούν. Υπό αυτή την ιδιότητα είναι οι σημερινοί καλεσμένοι, τους οποίους τους καλωσορίζω στην εκπομπή. Να αρχίσω από την κυρία που είναι δίπλα μου, Ανθούλα Ανάστογλου, δικηγόρος. Καλησπέρα. Σας καλωσορίζω στην εκπομπή. Καλησπέρα. Ο Απόστολος ο Βάσιος, επιχειρηματίας. Καλησπέρα. Με εταιρεία security κτλ. Έτσι. Θα τα πούμε και πια. Θα κάνουμε και λίγο διαφήμιση, ευκαιρία είναι. Και μαζί μας η Άιντα, η Νίκα, είναι σύμβουλος μάρκετινγκ επιχειρήσεων και ανάπτυξης και θα έχουμε τη δυνατότητα βέβαια να μας πει και κάποια πράγματα για τη δουλειά της. Θα ήθελα να αρχίσω την κουβέντα από το εκλογικό τμήμα, από το εκλογικό κλίμα το οποίο υπάρχει, δεδομένου ότι είμαστε μπροστά σε ευρωεκλογές και σε δημοτικές και σε περιφερειακές εκλογές. Εκλογές οι οποίες είχαμε συνηθίσει να γίνονται με διαφορετικό τρόπο ως τώρα. Τώρα βλέπουμε ότι υπάρχουν όλο και διάφορα έτσι, διάφορες αλλαγές. Αλλαγές που είτε έχουν να κάνουν με τον τρόπο που κινούνται τα κόμματα, που κάποτε δίνουν χρήσματα, τώρα λίγο κρύβονται, έχω την εντύπωση, είτε και από τη συμπεριφορά των πολιτών απέναντι σε αυτές τις διαδικασίες. Θα ήθελα να αρχίσω από εσάς, κυρία Ανάστογλου, να μου πείτε την άποψή σας σχετικά με το κλίμα αυτό το οποίο βλέπετε να διαμορφώνεται και ποιες πιστεύετε ότι θα είναι σημαντικές αλλαγές ή διαφοροποιήσεις που έχουμε, αν έχουμε βέβαια. Για τις ευρωεκλογές, μιλάμε τώρα για τις δημοτικές. Δημοτικές, περιφερειακές κτλ. Το κλίμα είναι πλέον ένα κλίμα συνείδησης, θεωρώ να πιστεύω. Ότι και μόνο δηλαδή από τις δημοτικές, εγώ έχω ενθουσιαστεί με το θέμα της ανταρσίας. Ξεκινάω από τις δημοτικές, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν όσο το δυνατόν να μην ακολουθήσουν κόμματα και να δείξουν ότι έχουν να προσφέρουν. Οι ευρωεκλογές είναι καιρός να αποκτήσουν τη σημασία που θα έπρεπε να έχουν. Διότι δεν είναι δυνατόν να υπάρχει ούτε χρήσμα, ούτε να αδιαφορούμε και να λέμε δεν βαριέσαι, γιατί εκεί από εκεί ξεκινάνε. Στις ευρωεκλογές πάμε με σταυρό, με σταυρό να γίνει, έτσι. Αυτή η αλλαγή τη βλέπετε θετική? Βέβαια είναι θετική. Από τους ευνοημένους του καθενός κόμματος. Βέβαια, στους σταυρούς έχουμε όλοι μάθει. Αλλά θα έχουμε έναν υποψήφιο ο οποίος θα πρέπει να πάει σε όλη την Ελλάδα. Πρέπει να κάνει τεράστια. Και να το γνωρίζουν και οι Έλληνες. Γιατί... πολλά έξοδα. Και αυτό σημαίνει ότι μήπως δεν θα έχουν τη δυνατότητα οποιοδήποτε πολίτης να κατέβει πλέον για ευρωβουλευτής, αλλά θα έχουν μόνο αυτοί που έχουν και χρήμα και χρόνο και μια έτσι πολύ μεγάλη αναγνωρισιμότητα. Να το αναστρέψω λίγο. Πόσους ευρωβουλευτές γνωρίζουμε, πέρα από τους προβλεβλημένους? Υπήρξαν ευρωβουλευτές που σήμερα είναι υπουργοί αρκετοί. Χατζηγάκης, Σαμαράς, Πρωθυπουργός. Οι υπόλοιποι οι οποίοι πήγαν, ήρθαν στις Βρυξέλλες, αντιστάθηκαν ή δεν αντιστάθηκαν στις αποφάσεις που πήρε η Ένωση για μας, ούτε καν τους γνωρίζουμε. Πάντως, γίνεται μια μεγάλη δουλειά στο κοινοβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Βέβαια. Γίνεται η πιο σημαντική δουλειά. Είμαστε πλέον ενωμένο Ευρώπη και βλέπουμε ότι όλες οι αποφάσεις πηγάζουν από εκεί. Είναι δυνατόν να μην γνωρίζουμε αυτούς που μας εκπροσωπούν ή να μην έχουμε το δικαίωμα να τους ψηφίσουμε και να ψηφίσουμε με κόμματα? Δηλαδή, όχι με λίστες. Με λίστες, ναι. Όχι ότι θεωρώ ότι μπορεί να αλλάξει το κομματικό σύστημα. Όπως βλέπετε, από κομματισμό ξεκινήσαμε, σε δικομματισμό πάλι πάμε. Οδηγούμαστε σε αυτό. Αλλά τουλάχιστον να γνωρίζουμε τα πρόσωπα, να ξέρουμε ποιοι είναι, να μάθουμε, να δούμε μας προσφέρουν, δεν μας προσφέρουν, να καταλάβουμε και την έννοια της δημοκρατίας. Για μένα είναι η ύψιστη δημοκρατία ο Σταυρός. Όσο και αν αυτό έχει έξοδα ή μη έξοδα. Καλό είναι κάποιος που ασχολείται λοιπόν με την πολιτική να το σκεφτεί και αυτό και να μην σκεφτεί, εντάξει, είμαι ευνοούμενος και προχωράω. Κύριε Βάσιο, η άποψή σας. Εσείς έχετε περάσει από κόμματα, έτσι, από μηχανισμούς και έτσι. Έχω περάσει από κόμματα. Τώρα μάλλον άστεγος σας βλέπω. Είμαι πολιτικά άστεγος ιδεολογικά ποτέ, κύριε Ερυθρόπουλε. Αυτό τι σημαίνει το πολιτικά? Αυτό σημαίνει πολιτικά άστεγος. Πολιτικά ήσασταν στον χώρο του Πασόκ παλιότερα, έτσι. Ναι, και στέλεχος. Ήμουν παλιό στέλεχος του Πασόκ. Αυτή τη στιγμή δεν είμαι πουθενά.
Θέλω να αναφερθώ γενικά για την πολιτική κατάσταση. Δεν είστε πουθενά, γιατί δεν σας εκπροσωπεί πλέον κανένα κόμμα ή γιατί σας έχουν απογοητεύσει όλα και δεν θέλετε να είστε σε κανένα? Καταρχήν δεν με εκπροσωπεί κανένας αυτή τη στιγμή ιδεολογικά. Ιδεολογικά υπάρχει μια ιδεολογία η οποία υπήρχε μια σύγκληση με ορισμένα κόμματα, αλλά στην πράξη είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Και για να υπάρξει αυτή η σύγκληση θα πρέπει να υπάρχουν και τα πρόσωπα και να πρέπει να υπάρχει και το ρεύμα. Και αυτό δεν υπάρχει. Υπάρχει ένα πολιτικό κλίμα τώρα αυτή τη στιγμή εδώ πέρα στην Ελλάδα, το οποίο το καλλιεργήσαν εδώ πέρα και πάρα πολλά χρόνια και πιστεύω ότι είναι σκεμμένο, γιατί βόλευε ορισμένους. Στη συνέχεια θέλω να αναφερθώ ότι δεν βοηθάει σε κανέναν ότι να βάλουμε όλους τους πολιτικούς σε ένα τσουβάλι, ούτε μπορούμε να πούμε ότι και οι 300 πρέπει να τους πυροβολήσουμε ή ότι θα πρέπει να γκρεμίσουμε τη Βουλή ή να τη βάλουμε φωτιά. Ούτε όχι στα κόμματα, έτσι. Αλλά όχι ούτε στα κόμματα. Στο να γίνουν καλύτερα τα κόμματα. Αυτό είναι ο σκοπός. Τα κόμματα για να γίνουν καλύτερα θα πρέπει να αλλάξει καταρχήν η νοοτροπία μας. Τα κόμματα συμμετέχουν οι πολίτες. Και οι πολίτες περισσότεροι που συμμετέχαν μέχρι τώρα και συμμετέχαν και συμμετέχουν, συμμετέχουν για διάφορα, για άλλο σκοπό. Άλλο σκοπό δηλαδή. Άλλο σκοπό για προσωπικά συμφέροντα και αυτά. Προσωπικά. Ναι, έτσι ακριβώς. Εφόσον το αναφέρετε έτσι. Ναι, αλλά αυτό το έχει περάσει το ίδιο το σύστημα. Το σύστημα το δημιουργούμε μόνοι μας. Το σύστημα δεν είναι κάτι το οποίο έχει μια μάζα. Εννοώ ότι αν υπήρχε μια αξιοκρατία παντού σε όλα τα επίπεδα. Δεν θα χρειαζόταν το Ρουσφέτη. Κύριε Θρόπουλε, αν υπήρχαν διαδικασίες με διαφάνεια, δηλαδή θα πάρουμε ένα απλό πράγμα. Να βγάλεις μια άδεια καταστήματος. Άμα ήταν γρήγορες οι διαδικασίες και με διαφάνεια, δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει το Ρουσφέτη. Τώρα όμως θα χρειαστεί να πιάσεις τον δήμαρχο, τον αντιδήμαρχο, τον βουλευτή να σε βοηθήσει. Πολλές φορές σε ψηλοπράγματα. Δεν διαφωνώ σε αυτό που λέτε, αλλά σε αυτό φταίμε και εμείς οι ίδιοι. Γιατί δεν αντιδράσαμε ποτέ και δεν κάτσαμε να καταγγείλουμε αυτό. Γιατί πήγαμε κατευθείαν, εφόσον όλοι μας δεν θέλουμε, όλοι θέλουμε μάλλον τη διαφάνεια, όλοι θέλουμε την αξιοκρατία, όλοι θέλουμε τέλος πάντων να τελειώνουμε γρήγορα τις δουλειές μας. Αλλά δεν θέλουμε κιόλας να καταγγείλουμε ένα γεγονός. Δεν θέλουμε να καταγγείλουμε, παραδείγματος χάρη, τον γιατρό ο οποίος θα πάρει το φακελάκι. Δεν θέλουμε να καταγγείλουμε τον εφοριακό γιατί θα μας βγει το πρόστιμο. Γιατί κοιτάμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Είναι καθαρά θέμα νοοτροπίας. Να ψηφίσουμε τον Πεπονή, ο οποίος έφερε τον νόμο με τα μόρια, με το. Έτσι ακριβώς. Με το ΑΣΕΠ και τελικά δεν και πολλά διάφορα. Δηλαδή, φτάσαμε στο σημείο σήμερα να θέλει όλος να δουλέψει σε σούπερ μάρκετ και να βάζει βουλευτές και υπουργούς. Αυτή είναι η κατάντια μας σήμερα. Αυτή είναι η κατάντια μας σήμερα και θα συμφωνήσω. Κοιτάξτε να δείτε, βλέπουμε εδώ ότι καθόμαστε και γίνονται διάφορες συναυλίες. Παραδείγματος χάρη για τους απολυόμενους της ΕΡΤ. Καλήν κακώς έκλεισε η ΕΡΤ. Πιάνω ένα θέμα τώρα, τέλος πάντων, πάρα πολύ λεπτό. Δεν θα αναφερθώ άμα συμφωνώ ή δεν διαφωνώ με την πολιτική, με την τακτική τέλος πάντων, την οποία έκλεισε και άμα θα έπρεπε να κλείσει ή με ποιον τρόπο έκλεισε. Εγώ θα αναφερθώ όμως ότι οι συναυλίες όλες αυτές που γίνονται, είτε για την ΕΡΤ, γίνονται είτε για οποιοδήποτε δημόσιο φορέα, είτε όλους για αυτούς τους απολυόμενους, έτσι, δεν έχει γίνει μία συναυλία για τον απολυόμενο, παραδείγματος χάρη, από ένα μηχανουργείο, από ένα εργοστάσιο, δεν έχει γίνει μία πορεία συμπαράσταση και αλληλεγγύης, τέλος πάντων, σε αυτόν τον ιδιώτη, τον ιδιωτικό υπάλληλο, μιλάω πάντα. Και κλαίμε συνέχεια για τους δημοσίους υπαλλήλους. Υπάρχουν, δεν θα βάλω και πάλι, όπως είπα, και όλους τους δημοσίους υπαλλήλους μέσα σε ένα σακί. Έτσι. Όλοι είναι ορισμένοι που παράγουν έργο, ορισμένοι δεν παράγανε καθόλου έργο. Δεν θα μιλήσω για τα ποσοστά. Τα ποσοστά τα γνωρίζουμε όλοι μας καλύτερα, δεν χρειάζεται να θίξουμε πρόσωπα και καταστάσεις. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει να καταλάβουμε ότι όλοι μας και ακόμα και αυτοί που είναι απολυόμενοι, ότι όλα αυτά έχει μια ημερομηνία λήξης. Δηλαδή, από τη στιγμή που δεν παράγουμε έργο και δεν έχουμε ανταποδοτικά, δεν μπορούμε να πληρωθούμε. Και δεν μπορούμε να πληρωθούμε με δάνεια. Μάλιστα. Για τις ευρωεκλογές, η άποψή σου? Για τις ευρωεκλογές. Θα πρέπει να κοιτάμε μόνο την κάμερα μπροστά, έτσι, όχι ναι. Δεξιά και αριστερά. Τις ευρωεκλογές έχω να αναφέρω το εξής. Ότι είναι, επειδή βρίσκομαι μέσα στη Θεσσαλονίκη και όλοι είμαστε σκληροπυρηνικοί παοξίδες περισσότεροι τέλος πάντων, κατά 90%. Όλοι κοιτάμε να πάρουμε σαν ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα και δεν κοιτάμε να πάρουμε το Champions League. Μας ενδιαφέρει, παραδείγματος χάρη, έτσι και στην πολιτική, μας ενδιαφέρει το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ να πάρει την κυβέρνηση και να μην πάρουμε, παραδείγματος χάρη, το μεγαλύτερο ποσοστό στις ευρωεκλογές. Τι σημαίνουν ευρωεκλογές? Ευρωεκλογές σημαίνει ότι το κέντρο αποφάσεων, το τι συμβαίνει στην Ελλάδα, το τι θα συμβεί στην Ιταλία, το τι θα συμβεί στη Τσεχοσλοβακία, στην Ολλανδία, όλες οι αποφάσεις αυτές παίρνονται κεντρικά και παίρνονται από την Ευρώπη. Και άμα δεν έχουμε ένα σωστό αντιπροσωπευτική ομάδα η οποία θα κάτσει και θα παλέψει για τα κεκτημένα μας, για τα δικαιώματά μας και αυτά που ζητάμε, δεν πρόκειται να πάμε ποτέ μπροστά.
Μάλιστα. Και είναι πάρα πάντως, πολύ καλό. Είχαμε κατά καιρούς αξιόλογους ευρωβουλευτές που κάναν πολύ καλή δουλειά. Που το γνωρίζουμε μόνο εγώ και εσείς και πέντε ανθρώπους. Πάρεψαν αρκετά. Επειδή έχω επισκεφθεί αρκετές φορές το κοινοβούλιο, έχω άποψη. Να περάσω στην ΑΕΝΤΑ, έτσι. Την κυρία Νίκα, η οποία έχει και μια εμπειρία γύρω από την οικονομία κτλ. Αλλά η οικονομία εξαρτάται και αυτή από την πολιτική κατάσταση της μιας χώρας. Πώς βλέπετε να διαμορφώνεται τώρα στις ευρωεκλογές και στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές? Ακριβώς αυτό που είπατε, επειδή εγώ είμαι ένας άνθρωπος που κινείται στην αγορά και δεν έχω καμία σχέση με τα πολιτικά δρόμενα, με την έννοια ότι είμαι ένα πολιτικοποιημένο άτομο όπως είμαστε όλοι, αλλά δεν είμαι τόσο ενεργή όσο οι βουλευτές ή όσοι κατεβαίνουν αυτή την περίοδο. Δεν είσαι υποψήφια πουθενά, όχι, έτσι. Όχι, και δεν θα είμαι. Ποτέ. Δεν θα είσαι. Δεν θα είμαι ποτέ. Ο λόγος που λέτε δεν θα είμαι, ποιος είναι? Δεν με ενδιαφέρει. Πιστεύετε ότι αυτό σας βλάπτει επαγγελματικά? Δεν βλέπετε την πολιτική όπως θα θέλατε να είναι για να συμμετέχετε? Γιατί το να απέχουμε όλοι σημαίνει ότι αφήνουμε αυτή την κατάσταση να διαιωνίζεται. Συμμετέχω σε διάφορες άλλες ομάδες, όπου θεωρώ ότι εκεί είμαι πιο αξιοποιώ όλες μου τις γνώσεις και την εμπειρία μου και τη δίνω και σε άλλους ανθρώπους. Στα πολιτικά δρόμενα δεν έχω κάποια επαφή και γι' αυτό και το λόγο δεν έχω μπει σε αυτή τη διαδικασία. Εφόσον είμαι σε άλλες ομάδες, σε επιχειρηματικές ομάδες, θεωρώ ότι εκεί μπορώ να λειτουργήσω καλύτερα. Είναι δεδομένο ότι και το πολιτικό κομμάτι και το επιχειρηματικό είναι αλληλένδετα. Κάποιοι άνθρωποι είναι πολύ καλοί σε αυτό το κομμάτι, κάποιοι άλλοι άνθρωποι είναι στο επιχειρηματικό κομμάτι. Εγώ προτιμώ να ανήκω εκεί. Πάντως, το τελευταίο χρονικό διάστημα, οι μόνες επιχειρήσεις που πάνε καλά είναι οι πολιτικοί, έτσι, αυτοί που ασχολούνται με την πολιτική. Δεν το ξέρω τώρα αν αυτό το θεωρείται επιχείρηση ή είναι επιχείρηση. Για μένα δεν είναι. Εμείς πάντως έχουμε πολιτική επικοινωνία, οπότε όποιοι θέλουν μπορούν να έρθουν, να τους βοηθήσουμε. Έτσι, να έχουν γίνει επαγγελματίες πολιτικοί και μέσα αυτή την κρίση τελικά το μόνο επάγγελμα που φαίνεται ότι δεν έχει κρίση είναι ο πολιτικός, αφού υπάρχει τόσο μεγάλη προθυμία. Προθυμία δεν ξέρω αν υπάρχει, γιατί βλέπω ότι και πολλοί άλλοι χώροι διασπώνται. Δηλαδή, δεν ξέρω αν αυτό το λένε προθυμία. Αυτή τη στιγμή μπορεί να μην συμπληρώνουν και το ψηφοδέλτιό τους κάποιοι. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό θεωρείται προθυμία. Θα δείξει το αποτέλεσμα. Είμαστε, νομίζω, ακόμα αρκετά νωρίς μέχρι το Μάιο που είναι οι εκλογές, τουλάχιστον οι αυτοδιοικητικές. Μάλιστα. Οι ευρωεκλογές για εσάς τι λένε, τι σημασία έχουν? Θα είμαι απόλυτα ειλικρινής. Δεν είχα ιδέα για το τι σημαίνει ευρωεκλογές. Τώρα είναι πιο έντονο αυτό το κομμάτι και αυτά τα οποία ακούμε, διότι αλλάζει το σύστημα. Συμφωνώ απόλυτα ότι πρέπει όλοι να κατέβουν με σταυρό και αυτό γιατί πρέπει όλοι να βγουν μέσα από την κοινωνία. Μάλιστα. Το κόστος και είναι το κάτι τελείως διαφορετικό. Και το Ευρωκοινοβούλιο πλέον συναποφασίζει σχεδόν για όλα τα θέματα. Ναι, και πρέπει να είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι από την κοινωνία και τους έχουν ψηφίσει και τους έχουν εμπιστευτεί ένα πολύ μεγάλο μερίδιο των Ελλήνων πολιτών για να βρίσκονται εκεί που βρίσκονται. Μάλιστα. Εκεί που θα βρεθούν, μάλλον. Ωραία. Κυρία Νάσοβλου, τοπικές και περιφερειακές εκλογές. Οι άνθρωποι δηλαδή που θέλουν να διαχειριστούν τα τοπικά ζητήματα, τοπικά τα οποία είναι άμεσα κοντά συνδεδεμένα με τον απλό τον πολίτη. Βλέπετε κάποια διαφοροποίηση πάνω σε αυτό? Διαφοροποίηση ή τα ίδια τα οποία? Από τις παλιότερες εκλογές. Ναι, σε σχέση με τη συμπεριφορά των κομμάτων, σε σχέση με τη συμπεριφορά των πολιτών. Σας το είπα και στην αρχή, ότι αυτό δείχνει. Θα δούμε πώς. Γιατί τώρα είμαστε ακόμα στην αρχή. Δεν μπορούμε να κάνουμε προβλέψεις. Δηλαδή, αυτό το αντάρτικο. Δηλαδή, πάμε για κάτι διαφορετικό, κάτι καινούργιο. Σημαίνει ότι θέλω να πιστεύω. Πάμε ότι, να δούμε εκλογές που όπου θα περάσουν μηνύματα των πολιτών. Των πολιτών και κυρίως στο τοπικό χώρο. Ή θα μετρήσουν τα πρόσωπα. Τα πρόσωπα. Εδώ είναι το θέμα. Επομένως, δεν θα μετρήσουν τα κόμματα, τα πρόσωπα. Θέλω να πιστεύω, μα αυτό δεν είναι το νόημα της κοινωνίας. Αυτό συμβαίνει, δηλαδή, επειδή έχω κάνει δικαστική αντιπρόσωπος αρκετές φορές στις δημοτικές εκλογές, τα έχω ζήσει στα μικρά μέρη. Τα μικρά μέρη, ιδιαίτερα τα χωριά ή τότε που υπήρχαν οι κοινότητες, δεν ψήφισαν ποτέ λόγω κομμάτων. Αδιαφορούσαν. Πάντοτε. Συγγενικά ψήφισαν και φιλικά. Και φιλικά, αλλά κυρίως όταν είσαι γνωστός σε ένα χώρο, καταλαβαίνει ο ένας και ο άλλος το έργο που μπορείς να παράγεις, παράγει. Ακόμη και μία φορά αν δοκιμαστείς, αποτύχεις, δεν βγαίνεις στη δεύτερη. Δεν είναι τόσο εύκολα
όσο είναι να περάσουν τα κόμματα στις μεγάλες πόλεις. Γιατί στις μεγάλες πόλεις έχουμε ένα πρόσωπο που προβάλλεται. Στις μικρές πόλεις έχουμε ένα πρόσωπο που δεν προβάλλεται, αλλά το γνωρίζουν. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι αδιανόητο να υπάρχουν κομματικές γραμμές για το δήμαρχο μιας πόλης. Ο περιφερειάρχης είναι κάτι τελείως διαφορετικό και αρχίζει και χάνει εξουσία. Εντάξει, εκεί τα κόμματα θα μπορούσαν να έχουν ρόλο. Αναγκαστικά. Να κατεβάζουν σχήματα κτλ. Αλλά ειδικά για το δήμαρχο, αν δεν πονάει τον τόπο του, αν δεν τον νιώθει, αν δεν τον αισθάνεται, αν δεν περπατάει και αν δεν ζει, πόσες φορές κατεβαίνουν άνθρωποι που δεν ζουν σε τον τόπο αυτό. Ο πολίτης σήμερα έχει ένα θυμό. Το ξέρουμε, το αντιλαμβανόμαστε όλοι. Πιστεύετε ότι αυτό θα εκδηλωθεί στα επίπεδα, στις εκλογές που θα γίνουν, είτε τοπική αυτοδιοίκηση, είτε περιφερειακή, είτε ευρωεκλογές? Στην τοπική αυτοδιοίκηση αναλέω ότι παίζουν ρόλο τα πρόσωπα. Τα πρόσωπα. Οπότε στην αν το πρόσωπο τραβάει. Ναι, στην περιφέρεια βέβαια θα το τρίσουν. Και στις ευρωεκλογές όπως. Και στις ευρωεκλογές θεωρώ ότι είναι μια σφιγομέτρηση από τις ευρωεκλογές. Το ξέρουν όλοι. Να. Τώρα, ειδικά με το Σταυρό, αποτελεί μια σφιγμή για το πότε θα έχουμε εκλογές. Το αποτέλεσμα να προκαλέσει και εθνικές εκλογές. Δεν είναι σχεδόν βέβαια, αφού όλοι προετοιμάζονται. Σας φαίνεται εσάς ότι αυτή η καθημερινή μάχη στη Βουλή ή τα πάνελ συνέχεια στην τηλεόραση είναι μόνο για τις ευρωεκλογές? Μα μυρίζουν πάρα πολύ έντονα οι εκλογές και όλοι περιμένουν να δουν τι θα γίνουν οι ευρωεκλογές. Οπότε περιμένουμε μπαμ, λέτε εσείς. Εγώ θέλω να το ελπίσω. Μάλιστα. Πείτε μου λίγο το εξής. Πώς γίνεται ενώ γνωρίζουν στις μικρές κοινωνίες τα πρόσωπα, ξέρω και εγώ τον υποψήφιο δήμαρχο, γιατί πρόεδρους δεν έχουμε τώρα, έτσι, ναι, σε ελάχιστες περιπτώσεις. Όχι, τον Καποδίστριο τώρα. Πώς γίνεται να υπάρχει τόση διαφθορά, ενώ γνωρίζονται μεταξύ τους, ξέρουν ποιος είναι ο έντιμος, ο άνθρωπος ο οποίος θα διαχειριστεί το δημόσιο χρήμα με σωστό και έντιμο τρόπο? Ναι, μην ξεχνάτε και το άλλο, δηλαδή έχουμε τον έντιμο άνθρωπο, αλλά... Έτσι ξεκίνησε και στην Ελλάδα ο κομματισμός. Πού υπάρχουν ακόμα οι έντονες διαφωνίες των κομμάτων ή σκληνοπυρηνικοί, πάλι στα μικρά μέρη. Είναι ένα περίεργος τρόπος αυτός, μια περίεργη αντίθεση. Ενώ διαλέγουν έντιμους ανθρώπους, σε άλλα μέρη έχουμε ακόμα μάχες ανάμεσα στα κόμματα, ιδιαίτερα στα μικρά μέρη. Γιατί ίσως αυτοί δεν έχουν ζήσει αυτή την τεράστια κρίση που ζει ο κόσμος στην πόλη, ώστε να φτάσει να είναι ή απολυτικ ή να διαφορεί απλώς, ή να ψάχνει να βρει μια ελπίδα. Ακόμα στην πόλη, στα χωριά, συγγνώμη, είναι ριζωμένο αυτό το παραδοσιακό κομματικό, όσο και αν ξεφεύγει στις δημοτικές εκλογές. Πάρα πολλές φορές, δηλαδή, υπάρχουν που έχουν μείνει και οι μεγάλοι άνθρωποι. Νομίζω ότι τώρα, επειδή και εγώ έχω επικοινωνία έτσι με την περιφέρεια, με τα χωριά μας και τα λοιπά, βλέπω ότι έχει ξεπεραστεί αυτό. Μακάρι. Αυτό που κυριαρχεί είναι ο θυμός σήμερα. Και δεν ξέρουμε αυτό πώς θα εκδηλωθεί. Εκδηλώνεται με λίγο περίεργους τρόπους μέχρι στιγμής ο θυμός, παρά με μία ένωση. Αυτό δεν το έχω καταλάβει. Προσωπικά ήσασταν υποψήφια ποτέ σε δημοτικές εκλογές, νομαρχιακές κτλ? Όχι. Και εγώ όχι ότι δεν με ενδιαφέρει, αλλά ειλικρινά, επειδή το έζησα λίγο μέσω του συλλόγου, θα πρέπει να υπακούσεις πολλές γραμμές για να μπορέσεις να προωθηθείς, πράγμα το οποίο δεν είχα καμία διάθεση ποτέ να κάνω. Μάλιστα. Κύριε Βάσιο, η άποψη δική σας για τις τοπικές και περιφερειακές εκλογές, για τα πρόσωπα τα οποία στελεχώνουν τα ψηφοδέλτια, για τα χρήματα τα οποία υπήρχαν που σήμερα δεν υπάρχουν, υπάρχουν η στήριξη, λένε σήμερα. Έτσι, δεν εγώ υπάρχει το χρήσμα. Εγώ πιστεύω, κύριε Βασόπουλο, ότι θα πρέπει να πάψουν τα κόμματα να ασχολούνται πλέον με την τοπική κοινωνία. Να πάψουν να ασχολούνται. Γιατί πιστεύω ότι τα πρόσωπα θα φέρουν την αλλαγή. Σίγουρα. Σε αυτή την αλλαγή θα παίξει μεγάλο ρόλο η προσέλευση των νέων ψηφοφόρων, οι οποίοι είναι ακόμα... Τις στρατιές των ανέργων, Όχι μόνο ακριβώς στρατιές των ανέργων. Το ποσοστό της ανεργίας είναι τρομακτικό. Είναι τρομακτικό, αλλά από εκεί και πέρα θα παίξει μεγάλο ρόλο η νοοτροπία που σας είπα και προηγουμένως που σας ανέφερα. Είναι ανάλογα ποιος πολιτικός υποψήφιος, είτε υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος, είτε υποψήφιος δήμαρχος θα προσεγγίσει τέλος πάντων αυτό το ποσοστό της άνεργης νεολαίας και τι θα το υποσχεθεί. Εσείς ήσασταν υποψήφιος, έτσι? Ήμουν υποψήφιος στο Δήμο της Σταυροπόλης και ήμουν και υποψήφιος στην περιφέρεια με τον Μάρκο Τονπόλερ. Έχετε μια εμπειρία από εκλογές. Ναι, γνωρίζω. Και πιστέψτε μου ότι δεν ήταν καθόλου εύκολο. Δηλαδή, όταν μπαίνεις μέσα σε ένα σπίτι, ο οποίος θα ζητάς τον ψήφο σου, ο πρώτη κουβέντα που σου λέει κάποιος είναι τι θα κάνεις για μένα. Όταν ακούς αυτή την πρόταση, πρέπει να την αντικρούσεις. Περισσότερο δεν την αντικρούανε καθόλου και δεν μπαίνανε καθόλου σε αυτή τη λογική να κάτσω να υποσχεθώ κάτι το οποίο δεν πρόκειται να γίνει. Δεν μπορούσα να πω ότι ξέρεις κάτι, θα μπω εγώ στο Δήμο ή θα μπω στην περιφέρεια και θα τακτοποιήσω το άνεργο παιδί σου, την ανιψιά σου, την κόρη σου.
Δεν μπήκανε ποτέ στη διαδικασία όλοι αυτοί οι ψηφοφόροι να κάτσουν και να πούνε: ο άνθρωπος αυτός μπήκε σε μένα στο δικό μου το σπίτι, από πίσω θα ακολουθήσουν άλλοι 500-1000. Οι οποίοι θα μου υποσχεθούν ότι θα μου βρουν δουλειά, θα μου υποσχεθούν τα πάντα. Μια φορά συζητούσα με ένα βουλευτή, δικηγόρος ήταν κιόλας, παλιός, και ήταν και μια κυρία εκεί και του λέει: γιατί οι πολιτικοί είστε τόσο. Γιατί λέτε τόσο πολλά ψέματα. Και λέει: μα είναι πολύ απλό. Λέει δηλαδή, λέει, άμα είναι δύο άτομα και πάνε να ζητήσουν την ψήφο από μια οικογένεια, από έναν κύριο, και ο κύριος τους πει: ξέρετε, εγώ θα ψηφίσω αυτόν ο οποίος με βολέψει, ξέρω ότι ή μου κάνει αυτό και αυτό και αυτό. Και βγει ο ένας, λέει ο πρώτος, και πει: κοίτα, εγώ θα σου πω την αλήθεια, δεν μπορώ να σε βοηθήσω σε αυτό, γιατί εγώ θα βοηθήσω σε όλη μου τη θητεία 5 άτομα, είναι οι δικοί μου, είναι οι άνθρωποι μου, επομένως δεν μπορώ να σε βοηθήσω. Στο λέω την αλήθεια. Ο άλλος του πει: ό,τι μπορώ θα κάνω. Ποιο θα ψηφίσει? Αυτό που σου είπε, ψέματα. Τότε γιατί λες, λέει, γιατί η πολιτική είναι ψέμα? Αφού εσύ με τον τρόπο με τον οποίο κινείσαι και απαιτείς και ζητάς, θέλεις το ψέμα. Αυτό αναζητούν οι περισσότεροι. Αναζητούν, τέλος πάντων, μια ψευδαίσθηση, είναι μια κρυφή ελπίδα που θα τους δώσεις εκείνη την ώρα και εκείνη τη στιγμή. Αλλά δεν μπαίνει ο ψηφοφόρος απλώς στη διαδικασία και να κάτσει και να πει: κάτσε, ο Αποστόλης μου υποσχέθηκε αυτό, ο Γρηγόρης αυτό, η Ανθούλα αυτό. Άμα έχουμε τόσες θέσεις εργασίας, σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να είχαμε καθόλου ανεργία. Πάντως, οι άνθρωποι που ασχολούνται με δήμους και περιφέρειες ή νομαρχίες παλιότερα, ενώ προεκλογικά τάζουν τα πάντα και για το θέμα της εργασίας, στην πορεία το ξεχνάνε αυτό το μεγάλο κεφάλαιο, το οποίο πονάει την ελληνική οικογένεια και κοινωνία. Και δεν κάνουν τίποτα, ενώ πιστεύω ότι θα μπορούσαν να κάνουν, να δημιουργήσουν υποδομές για να υπάρξει μία πτώση της ανεργίας. Το θέμα αυτό το ζούμε καθημερινά και στη Βουλή, το ζούμε και μέσα στις τοπικές κοινωνίες, στα δημοτικά συμβούλια, όπου και η συμπολίτευση αυτή τη στιγμή να πάει να δημιουργήσει ένα θετικό έργο, η αντιπολίτευση θα έρθει αυτή τη στιγμή να το καταστρέψει μόνο και μόνο γιατί είναι αντιπολίτευση. Δεν πρόκειται ποτέ, μα ποτέ, να κάτσει να δώσει την ψήφο πιστοσύνη σε ένα έργο που θα βάζει τα ποσοστά της... Δεν λειτουργούν δηλαδή σύμφωνα με το τι συμφέρει την δεν κοινωνία. Δεν λειτουργούν με το συμφέρον. Λειτουργούν κυρίως με το τι συμφέρει πρώτα στο κόμμα και μετά την κοινωνία. Έτσι εκεί χαλάει το θέμα, μου φαίνεται. Έτσι ακριβώς. Μάλιστα. Κυρία Νίκα, εσείς η άποψή σας για τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές? Η άποψή μου είναι ότι πρέπει να είναι μπροστά άνθρωποι οι οποίοι έχουν προσφέρει στην κοινωνία αυτή ανιδιοτελώς πριν κηρυχθούν οι εκλογές. Υπάρχουν τέτοιοι? Θεωρώ ότι υπάρχουν, ναι. Που απλά ίσως να μην τα επιλέγουν πολλές φορές. Σε συλλόγους, σε... Ναι, να είναι ενεργοί. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί κάποιος, χωρίς να έχει κάνει τίποτα, να ζητάει την ψήφο των συμπολιτών του. Δεν το καταλαβαίνω. Αν δεν έχει συμμετέχει σε άλλες ομάδες, αν δεν έχει δώσει, αν δεν έχει προσφέρει, δεν γίνεται, διότι δεν είναι μια απλή δουλειά. Κάνει λειτουργήμα και αν θέλει το κάνει, δεν τον αναγκάζει κανείς. Δεν ζει από αυτό. Το γεγονός ότι βλέπουμε τώρα άτομα τα οποία προέρχονται από τον ίδιο χώρο να κατεβαίνουν ως αντίπαλοι, να μην επηρεάζονται τόσο πολύ από κόμματα, τι συνέστημα σας δημιουργεί εσάς? Τώρα αντιλαμβάνομαι το που χτυπάτε, αλλά θεωρώ ότι ο καθένας παίρνει την προσωπική του απόφαση με ό,τι συνέπειες έχει αυτό. Είτε συμμετέχει μέσα σε μια ομάδα, είτε δεν συμμετέχει, ή δημιουργεί δική του ομάδα, γιατί στην ουσία περί ομάδας πρόκειται. Η εντύπωσή μου είναι ότι κάποια στιγμή μια ομάδα που σε έχει στηρίξει θα πρέπει να τη στηρίξεις, εκτός και αν τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά και οι απόψεις είναι τελείως διαφορετικές σε προσωπικό επίπεδο και σε επίπεδο ομάδας. Τότε δεν θα έπρεπε να είναι σε αυτή την ομάδα εξ αρχής ή μετά από ένα διάστημα. Αν σας ρωτούσα τι πολιτικό θέλουμε, ανθρώπινο. Τι θα απαντούσε? Ανθρώπινο πολιτικό, ο οποίος να έχει ζήσει όλα τα στάδια. Δεν γίνεται να μην έχει δουλέψει κάποιος ποτέ στη ζωή του και να βγαίνει από τα 23 του μόνο στην πολιτική. Δεν είναι δουλειά. Αν το βλέπει ως τέτοιο. Να έχει αρχές και αξίες, νομίζω. Να έχει αρχές και αξίες, αλλά να και ξέρει να το και τι συμβαίνει. Αυτό, όχι μόνο να το λέει. Και να δηλαδή, εγώ βλέπω τώρα κάποια. Βλέπω τα κόμματα πώς κινούνται. Μα κανένα κόμμα δεν είπε και κανένας συνδυασμός δεν είπε ότι εγώ μόλις εκλεγώ θα καθιερώσω κανόνες αξιοκρατίας. Παντού, σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή, πρέπει να επανδρώσω τη δημόσια διοίκηση. Θα πάρω από τα πανεπιστήμια ποιοι ήταν οι καλύτεροι φοιτητές και να τους πω: ελάτε, ρε παιδιά, πάτε εσείς στον οργανισμό λιμένος, πάτε εσείς στη διεθνή έκθεση.
να προσφέρετε, να δούμε την αξία σας. Κάτι μάθατε στο Πανεπιστήμιο. Αλλά όλοι κοιτάνε πώς θα βολέψουν τον κολλητό τους, τον ξάδερφό τους, το δικό τους πρόσωπο. Γι' αυτό φτάσαμε να έχουμε χιλιάδες διοικήσεις από κομματικά στελέχη. Ή σε νοσοκομεία, έτσι. Γιατί να μην μπουν αυτά τα παιδιά που αριστεύουν στα πανεπιστήμια τα ελληνικά, να τους δοθεί μια δυνατότητα, έστω ως μέλος απλό, ενός διοικητικού συμβουλίου, και να πούν και αυτοί ότι ξέρεις, η ελληνική κοινωνία αναγνωρίζει το ρόλο, την προσπάθεια που έχω κάνει. Το να μπει σε ένα διοικητικό συμβούλιο, αυτό έχει μια διαδρομή με την έννοια ότι θα πρέπει και εσύ ο ίδιος να συμμετέχεις. Εάν δεν συμμετέχεις, δεν μπορείς να διεκδικήσεις μια θέση στο διοικητικό συμβούλιο. Δεν μπορεί κάποιος να σου πει, α, έλα εσύ που έχεις αριστεύσει να μπεις. Μέσα από κόμματα, λέτε. Μέσα από κόμματα, οι άνθρωποι που είναι στο πανεπιστημιακό χώρο, οι άνθρωποι που κάνουν έρευνα, οι άνθρωποι που είναι επιχειρηματίες, θα πρέπει οι ίδιοι να είναι δραστηροί και να διεκδικήσουν. Ναι, η ζωή δεν σου χαρίζει κάτι, διεκδικείς κάποια πράγματα. Γιατί οι ξένες χώρες, αυτά τα παιδιά που αριστεύουν, έρχονται και τα αρπάζουν και τα δίνουν ευκαιρίες στη χώρα τους. Τους λένε, έλα εδώ εσύ, μπες εκεί και κάνε έρευνα. Πάνε εσύ εκεί, κάνε αυτό. Βλέπουν τις αξίες και τις αναγνωρίζουν και τις παίρνουν και τις εκμεταλλεύονται στη χώρα τους, είτε Αμερικάνοι, είτε Άγγλοι, είτε Γερμανοί. Έτσι. Καταρχήν να πούμε ότι μιλάμε για τελείως διαφορετικές αγορές. Η Ελλάδα είναι μια αγορά των 10 εκατομμυρίων ανθρώπων, όπου δεν είναι και οι 10 εκατομμύρια ενεργοί, διότι κάποιοι είναι παιδιά και κάποιοι είναι ηλικιωμένοι. Αλλά στο εξωτερικό μιλάμε για πολύ μεγαλύτερες αγορές, για ανθρώπους οι οποίοι και για επιχειρήσεις ή για πανεπιστήμια που είναι πολύ πιο ενεργά και δίνουν στον κόσμο κάποιες καινοτομίες, κάποιες υπηρεσίες και ίσως να είναι πολύ πιο εύκολο να απορροφηθούν εκεί για το λόγο το ότι είναι πολύ εξειδικευμένα, ζητάνε πολύ εξειδικευμένα άτομα. Όχι ότι δεν υπάρχουν στις χώρες, απλά ψάχνουν πάντα το καλύτερο. Στην Αμερική, για παράδειγμα, δεν είναι όλοι μορφωμένοι. Εδώ το 80% των ανθρώπων τουλάχιστον έχει ένα πτυχίο πανεπιστημίου. Στην Αμερική δεν είναι το ίδιο. Οι άνθρωποι από τα 20 τους, από τα 19 τους... Το μορφωτικό επίπεδο στην Ελλάδα είναι αρκετά είναι αρκετά υψηλό, ενώ στο εξωτερικό... δεν πιστεύω, αλλά το καλό σήμερα σε αυτή την κρίση είναι ότι τουλάχιστον σπούδασαν τα παιδιά και μπορούν να βρουν έναν δρόμο, μια πορεία, είτε εδώ είτε στο εξωτερικό. Πάντως στην Αμερική δεν υπάρχει, το μορφωτικό επίπεδο δεν είναι σε τόσο υψηλά ποσοστά. Μάλιστα. Των ανθρώπων. Λέει, σκεφτείτε ότι μόνο το 13% σας ψηφίζει. Κυρία Νάσο, για εσάς ποιοι είναι οι πολιτικοί που θα έπρεπε να είναι σήμερα, ποιους πολιτικούς θα θέλαμε, τι χαρακτηριστικά θα πρέπει να έχουν? Κοιτάξτε, αφήσαμε να ονειρεύουμε ότι μπορούμε να ξαναβρούμε άλλο Καποδίστρια, τον οποίο βέβαια το ίδιο το σύστημα διέλυσε. Αναρωτιέμαι αν στην Ελλάδα είχαμε ποτέ τέτοιους πολιτικούς πέρα από τον Καποδίστρια και τον Βενιζέλο. Διότι διαβάζοντας πρακτικά βουλής ή γενικώς στην ιστορία, παρατηρούμε ότι είναι ένα φαινόμενο όχι των ημερών μας. Αν δεν βάλουμε και στον πλαστήρα σε αυτούς που πέθανε στο Νίκαια. Συμφωνώ πάρα πολύ με αυτό που είπε η κυρία Νίκα, ότι δυστυχώς είναι βιοπορισμός. Δεν είναι η πολιτική βιοπορισμός. Η πολιτική είναι προχωράω μπροστά και αισθάνομαι, είμαι άνθρωπος και εκπροσωπώ τους πολίτες. Πάνω απ' όλα ότι αφήνω πίσω το προσωπικό μου κέρδος και τις προσωπικές μου ανησυχίες και παίρνω το εθνικό συμφέρον. Πράγμα το οποίο για έναν ανεξήγητο λόγο δεν είχαμε. Δηλαδή αυτή η διχόνοια των Ελλήνων δεν μπορεί να οδηγήσει σε μία ενότητα ώστε πραγματικά από την ενότητα να βγάλουμε πολιτικό άνθρωπο. Πολύ το φοβάμαι αυτό. Πιστεύω ότι αυτή η μόνιμη διχόνοια των Ελλήνων είναι το ότι μαλώνω με τον άλλον, να πεθάνει η κατσίκα του γείτονα, άρα εφόσον εγώ μπορώ να βρω μια θεσούλα, αυτό είναι το κριτήριό μου. Θεωρώ ότι είναι θέμα παιδείας για να αλλάξει η πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα. Μάλιστα. Να ξεκινήσει από τα σχολεία, να μάθουμε 5 πράγματα από την ιστορία, να προβάλλονται καλύτερα τα σοβαρά ιστορικά πρόσωπα, αν είναι δυνατόν. Είμαι απόλυτα σύμφωνη με αυτό που είπε η κυρία Νίκα. Ανθρώπινο και άνθρωπος που δεν ζει από αυτό το επάγγελμα, που δεν είναι επάγγελμα. Είναι λειτουργήμα. Θα έπρεπε δηλαδή να υπάρχει και όριο από ό,τι αντιλαμβάνομαι, έτσι πώς το θέτετε. Όριο. Όχι και να είναι μόνιμα πολιτικός. Αυτό είναι τραγικό. Τετραετίες, ξέρω εγώ με την αυτοδιοίκηση. Δύο τετραετίες, τις οποίες μετά τελειώνουν. Αλλιώς έγινε επαγγελματίες. Μα, καμιά... Μα είναι επαγγελματίες. Μα είναι επαγγελματίες. Βλέπουμε ότι έχουμε τα τζάκια των πολιτικών. Ναι, που συνεχίζουν. Δεν είναι κακό. Υπάρχει όχι, περίπτωση... είναι κακό. Ναι, στη Γερμανία δεν βλέπουμε. Ναι, αλλά υπάρχει περίπτωση και το παιδί σου να αξίζει το ίδιο. Ναι, δεν θέλω να βάλουμε κανόνες. Θέλω να βάλουμε αυτό που είπατε, αξιοκρατία. Αν αξίζει το παιδί, αν αξίζει ο θείος, αν αξίζει. Ναι. Αλλά αν δεν αξίζει, πείτε μου όμως
Δεν είναι η θέση σας να μου απαντάτε, αλλά άρα πού οδηγούμε, δεν έχουμε παιδεία. Όχι, θα σας απαντήσω. Ναι, εδώ, όχι, γιατί... Είτε αξίζουν είτε δεν αξίζουν, τους βάζουμε στο σύστημα τα παιδιά τους και τους κάνουμε το ζόρι πολιτικούς. Όχι, εγώ, ναι, αλλά ο κόσμος τους ψηφίζει, εδώ είναι το θέμα. Γη κάποιων άλλων πολιτικών, οι οποίοι δεν ξέρουν να μιλήσουν στην αρχή και τώρα έχουν γίνει αετοί. Το αγόρι ξυπνάει τον αγωγιάτη, λέει. Τα στέλνουν και σπουδάζουν και στο London School. Φέρνουν ένα πτυχίο και από εκεί, γιατί εδώ δεν μπόρεσαν να περάσουν, αλλά φέρνουν το καλό το πτυχίο. Καλά, δεν είναι πάντα έτσι, δεν μπόρεσαν να περάσουν, αλλά είναι φανφάρικοι οι τίτλοι. Όλοι έχουμε κάποιους τίτλους απ' έξω, είναι φανφάρικοι. Ακούγονται ωραία στην Ελλάδα. Μην ξεχνάτε, στην Ελλάδα έχουμε τη διχόνοια και την ξενομανία. Είναι πιο δύσκολη. Θέλουν να ιδρώσει περισσότερο. Τώρα. Στην εποχή τη δική μας ήμασταν και 10 χρόνια καθόταν στο πανεπιστήμιο ορισμένοι. Τώρα ξέρω να ότι... πάμε σε ένα μικρό διαλυματάκι όμως και συνεχίζουμε την κουβέντα μας, μπαίνοντας και σε θέματα οικονομίας και σε θέματα που έχουμε. Που τα βλέπουμε πιο κοντά μας, έτσι, που μας πονάνε περισσότερο. Δήμα στην Κεντρική Μακεδονία, δεύτερο μέρος της εκπομπής, συζητάμε με τους φίλους μας γύρω από την κατάσταση η οποία υπάρχει, την οποία βιώνουμε και εκφράζουμε τις απόψεις μας. Είχαμε σταματήσει τον κύριο Βάσιο την κουβέντα και από εκεί θα συνεχίσω. Βέβαια, βάζοντας και ένα ζήτημα που έχει να κάνει με την οικονομία την οποία βιώνει ο μέσος Έλληνας και την οποία αισθανόμαστε όλοι. Σε τι οικονομική κατάσταση πιστεύετε ότι είναι, κύριε Βάσιο, σήμερα η ελληνική κοινωνία, τι μπορεί να αλλάξει, τι μπορούμε να περιμένουμε, αν υπάρχει ελπίδα, αν κάτι μπορεί να αλλάξει? Βλέπω πολύ απεσιόδοξα το θέμα της οικονομίας και θα σας εξηγήσω αμέσως γιατί. Εδώ θα έχετε κόντρα με τη φίλη, μας δίπλα, η οποία οφείλει να μας δώσει προοπτική. Εγώ θα συζητήσω πολιτικά και θα συζητήσω με οικονομικά στοιχεία. Δεν είμαι οικονομολόγος, ο καθένας στον τομέα. Είστε όμως επιχειρηματίας. Επιχειρηματίας, ναι, βέβαια, και μπορώ να κάνω συσχετισμούς ότι συμβαίνει παραμοσχάρι. Και μάλιστα μπορείτε, συναλλάσσετε με πολλές εταιρείες και έχετε μια ευρύτερη άποψη. Βεβαίως. Θα γυρίσω λίγο πίσω από την εποχή που ξεκίνησε τέλος πάντων όλη η διαδικασία με την υποβολή μνημονίων και το να βγούμε από αυτή την οικονομική κρίση. Ήταν όλοι λάθος χειρισμοί και μάλλον δεν ήταν λάθος χειρισμοί ή από την κυβέρνηση, δεν θα αναφερθώ σε ποιον και ποιος θέλει σε αυτό το πράγμα. Πάντως ήταν στοχευμένοι οι χειρισμοί αυτοί, ώστε να διαλύσουν καταρχήν το μικρομεσαίο, γιατί όπως και να έχει, μικρομεσαία επιχείρηση δεν υπήρχε εδώ πέρα στην Ελλάδα, υπήρχε μόνο οικογενειακή. Αυτό μου ακούγεται ωραία και στον καθένα ακούγεται τώρα. Υπήρχε όμως, υπήρχαν περιθώρια άλλα. Όχι, δηλαδή, δεν υπήρχαν. Όταν φτάσαμε μια Ελλάδα να χρωστάει τόσα λεφτά, όταν χρειαζόμασταν λεφτά, δάνεια, για να πληρώσουμε μισθούς και συντάξεις, να δουλέψουμε τα νοσοκομεία, τα σχολεία, να φτιάξουμε τους δρόμους μας. Εκεί θέλω και να έχουμε το κοινωνικό πρόσωπο ως κράτος. Δηλαδή, οδηγηθήκαμε εκεί, δεν μας οδήγησαν. Όχι, δεν μας οδήγησαν, οδηγηθήκαμε εκεί πέρα. Δεν ξέρω, γι' αυτό σας λέω, δεν ξέρω αν οδηγηθήκαμε σκεμμένα ή οδηγηθήκαμε τέλος πάντων συστηματικά. Αν σχέδιο ευρύτερο. Ευρύτερο από παλιά. Το σχέδιο το ευρύτερο από το Πασόκ εννοείται. Αν το θέτετε έτσι, μετά τη μεταπολίτευση θα αναφερθώ. Δεν θα αναφερθώ συγκεκριμένα ούτε στη Νέα Δημοκρατία ούτε στο Πασόκ. Θα αναφερθώ συγκεκριμένα για την περίοδο της μεταπολίτευσης. Λοιπόν, αν και έχει τελειώσει αυτό το κεφάλαιο της μεταπολίτευσης. Κοιτάξτε να δείτε, όπως και να έχει εδώ πέρα η ελληνική οικονομία στηρίζεται, είναι, το απαρτίζεται από το 70, να μην πω το 70, το 60% από το δημόσιο τομέα, που όπως ανέφερα προηγουμένως ότι δεν παράγει τίποτα, άρα δεν υπάρχουν ανταποδοτικά.
Υπάρχει ένα ποσοστό ανεργίας στις τάξεις, δεν θα αναφερθώ για το τώρα, για το τότε, στο 10%, και θυμάμαι ο συγχωρεμένος ο Γιαννόπουλος έλεγε τότε που ήταν ο πρόεδρος στο Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, αναφερόταν και έλεγε για τα στοιχεία ότι κοιτάξτε να δείτε, τώρα είναι 10%, θα φτάσουμε στο 20% και τον κοροϊδεύαν όλοι. Τελικά επιβεβαιώθηκε. Μάλλον ξεπεράστηκε ο συγχωρημένος ο Νίκος. Ξεπεράστηκε. Φτάσαμε στο 35% στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, γιατί στους νέους. Μιλούσε και πανελλαδικά. Στη συνέχεια, μιλάμε για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και όλες αυτές οι επιδοτήσεις από τον ΑΕΔ για καινούριο ξεκίνημα, εγώ πιστεύω προσωπικά ότι ήταν τελείως λάθος. Δεν βοηθάει την τοπική οικονομία και δεν βοηθάει την οικονομία της χώρας ανοίγοντας ένα μπογατσατζίδικο ή ένα ψιλικατζίδικο, γιατί έτσι μας βολεύει, γιατί δεν θα δουλέψουμε, δεν θα κάνουμε χειρονακτική εργασία, άρα δεν θα κουραστούμε. Και φτάσαμε σε ένα επίπεδο, παραδείγματος να έχουμε σε έναν δρόμο 10 μπογατσατζίδικα, 10 γυράδικα και 10 ψιλικατζίδικα. Που σημαίνει ότι στην πορεία, στην πάροδο του χρόνου και μάλλον σε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, να από τα 10 να κλείσουμε τα 8. Όλο αυτό το πρόβλημα διωγγώθηκε και έχει φτάσει στο προχώρητο. Όπως αναφέρατε προηγουμένως για το μνημόνιο, μάλλον λόγω νοοτροπίας μας έπρεπε να επιβληθεί, γιατί όποιο πολιτικό κόμμα και να αναλάμβανε την ευθύνη για να κάνει τη ρήξη με την κοινωνία, δεν θα τα κατάφερνε, γιατί η κοινωνία ήδη την έριχνε, δεν θα αντέχει αυτά τα μέτρα. Όσο σκληρό και ακούγεται αυτό το πράγμα. Πάντως, επειδή μιλάς για δημόσιο, δεν πρέπει το δημόσιο κάποιους τομείς να τους ελέγχει, να τους έχει. Ορισμένους δηλαδή, τομείς, ναι. Όπως η υγεία. Ό,τι έχει σχέση με υγεία, με παιδεία. Παιδεία με και επικοινωνίες και κατά ένα μέρος. Έτσι να ελέγχει. Ναι. Αλλιώς είμαστε. Ναι. Απλούστατα. Κοιτάξτε να δείτε. Προηγουμένως αναφέρατε ένα παράδειγμα τώρα. Δηλαδή, η ΔΕΗ δεν θα έπρεπε να έχει πόδι και το κράτος μέσα. Αυτό όταν ανέφερα. Ενέργεια, ας πούμε. Αυτό το συζητούσαμε και πριν το μνημόνιο, όταν μάλλον επιβλήθηκε το μνημόνιο και συζητούσαμε και είπα ναι, όχι στην ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ, αλλά όχι στο καθεστώς το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν ο συνδικαλιστής της ΔΕΗ να φτάνει, ξέρω εγώ, τα 20.000 το μήνα ή τα 5 ή τα 10. Ο εναερίτης να τα πάρει τα χρήματα αυτά, γιατί είναι κάθε μέρα πάνω στα. Δεν ξέρω και εγώ πόσα μέτρα και είναι, παίζει με τη ζωή του πραγματικά. Αλλά δεν είναι δυνατόν ο υπάλληλος της ΔΕΗ να παίρνει αυτά τα χρήματα. Και από την άλλη μεριά να υπάρχει ο συνταξιούχος ο οποίος πραγματικά παλεύει με τα επιζήν. Να υπάρχει μια ίδια ανάπτυξη στους μισθούς και στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα. Εδώ υπήρχε. Ο δημόσιος τομέας είναι ευρύς. Δηλαδή, εγώ δεν είπα ποτέ ότι θα πρέπει να γίνει να πειράξουμε την υγεία. Η υγεία θα πρέπει να υπάρχει έλεγχος και πραγματικά η υγεία πρέπει να είναι δημόσια. Η παιδεία. Η παιδεία θα πρέπει να φτάσει στο επίπεδο να είναι δημόσια, αλλά να είναι δημόσια. Οι συγκοινωνίες το ίδιο. Είδατε ότι χρειάζεται η ασφάλεια του πολίτη κατά ένα μεγάλο μέρος. Η ασφάλεια όπως είναι αυτή τη στιγμή, όχι. Δεν μπορεί να αντέξει αυτή τη στιγμή, γιατί υπάρχουν διάφορες πρατρίες, υπάρχουν διάφοροι οργανισμοί, υπάρχουν διάφορα ασφαλιστικά ταμεία, τα οποία τα άλλα είναι υγιή, τα άλλα όχι, δεν είναι υγιή. Η ασφάλεια εννοώ η δημόσια τάξη. Για τη δημόσια τάξη μιλάτε τώρα. Μισό λεπτό. Αυτό είναι τελείως διαφορετικό επίπεδο. Μιλάμε για την αστυνομία, μιλάμε για το λιμενικό. Αυτά είναι οπωσδήποτε. Και αυτά δεν έπρεπε να πάρουν περικοπές με τίποτα. Ίσα-ίσα θα έπρεπε να δώσουμε παραπάνω. Αλλά δεν είναι δυνατόν πάνω σχάρι τα σώματα ασφαλείας. Η δικηγόρος εδώ τι συμβαίνει με αυτό. Νομίζω ότι θα ξέρει έτσι να μας πει πέντε πράγματα. Βεβαίως, όταν συνδικαλίζεται κανείς ορθά όπως συνδικαλίστηκαν οι αστυνομικοί, πλέον βγήκε ότι είναι αντισυνταγματικός. Η αστυνομική ή η στρατιωτική, η ένστολη. Η ένστολη και η αστυνομική. Η ένστολη. Τελικά τι σημαίνει αυτό, τι κέρδισαν δηλαδή. Βέβαια θα τα πάρουν. Τα παίρνουμε από το κράτος, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Αλλά υπάρχει περίπτωση το κράτος να ξεφύγει, γιατί έχουμε δει πολλούς τρόπους. Κοιτάξτε, βέβαια, ότι λέει το διοικητικό δίκαιο ότι μπορεί να τους πάει σε μέχρι τον οποιοδήποτε βαθμό να τους κυνηγήσει, αλλά θεωρώ ότι. Είναι Συμβούλιο Επικρατείας, δεν ήταν. Συγγνώμη αν είμαι λίγο. Δεν το έκανα πάρα πολύ, γιατί δεν είναι τομέας μου τα διοικητικά, αλλά νομίζω ότι είναι το Συμβούλιο Επικρατείας. Ό,τι και να γίνει, θα επιστραφούν με δόσεις μάλλον. Προφανώς θεωρώ ότι θα πέσει έξω οποιοδήποτε ισολογισμός του κράτους να τα δώσουν όλα, αλλά κερδίσανε οι άνθρωποι. Αυτό έχει σημασία, ότι μακάρι όλοι οι άνθρωποι να συνδικαλιζόμασταν και να παίρναμε τέτοιες αποφάσεις δικαιοσύνης. Όλα αυτά τα χρόνια αυτά που βλέπουμε, υπάρχει κάτι το οποίο δεν ήταν συνταγματικό από όλα αυτά που γίνανε? Ήταν ή δεν ήταν, ρωτήσατε. Δεν ήταν. Δηλαδή θεωρείτε το έκτακτο, όπως ονομάστηκε. Συγγνώμη, εγώ χαράτσι, θεωρώ, όταν απολύουν κόσμο,
Όταν αυξάνουν, ξέρω ότι εγώ, ακόμα και τα διόδια 60%, τα οποία είναι συμβάσει μεταξύ ιδιωτών. Ενώ οι μισθοί είναι καθυλωμένοι. Αυτό δεν είναι θέμα συντάγματος. Σκεφτείτε όμως αυτό, γιατί τα διόδια έχω μία τρέλα με τα διόδια. Όταν η παιδεία και η υγεία έχει περάσει στα χέρια ιδιωτών, ενώ το Σύνταγμα λέει είναι δημόσιο αγαθό. Δηλαδή, όταν σήμερα μας κυβερνάει η Τρόικα και όχι το Κοινοβούλιο. Και δεν επικυρώνεται το μνημόνιο, δεν λέτε το κυριότερο. Δεν επικυρώνεται από το λαό. Εδώ ξεκινάμε, βέβαια. Δηλαδή, τι συνταγματικό έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια. Μα ναι, εδώ σας λέω ότι όταν λέμε ένα έκτακτο μέτρο, τι εννοούμε. Δεν χρειάζεται να είναι νομικός κανείς, έκτακτο. Έχω την αίσθηση ότι ορισμένοι συνταγματολόγοι χρησιμοποιούν όλες τις γνώσεις που έχουν, όλη την παιδεία που έχουν, όλη την κυκλοπαιδική αυτή μόρφωση που έχουν γύρω από το Σύνταγμα, όχι για να εφαρμόσουν το Σύνταγμα, αλλά πώς θα καταστατικήσουν το Σύνταγμα. Αυτή την άποψη έχω αποκομίσει. Και πολύ σωστό. Υπάρχουν και άλλοι συνταγματολόγοι που βλέποντας κάποιους μεγάλους και τρανούς συνταγματολόγους να χειρίζονται κάποια πράγματα. Κάνω λάθος? Όχι, καθόλου δεν κάνετε λάθος. Και να προσπαθούν, δηλαδή, να προσπαθούν το Σύνταγμα που είναι η κορονίδα και η ασφάλεια του πολίτη. Έτσι. Η ασφάλεια του πολίτη. Πολύ φοβάμαι μην αλλάξει και το Σύνταγμα. Μάλιστα. Είναι ένας μεγάλος μου φόβος αυτός. Να πάμε όμως στην κυρία Νίκα και να μας πει λίγο για τις επιχειρήσεις. Τελικά τι είναι αυτό που φταίει που στην Ελλάδα βλέπουμε διαρκώς να μην υπάρχει ένα καλό κλίμα για τις επιχειρήσεις, να κλείνουν επιχειρήσεις, να μεταφέρονται σε γειτονικές χώρες, να βλέπουμε ότι αντιμετωπίζουν χίλιες δυσκολίες φορολογικές, εργασιακές και να μην μπορούν να σταθούν σε ένα τόπο ευλογημένο από όλες τις άλλες μεριές. Θεωρώ ότι είναι αυτό που αναφέρατε. Το πρώτο κομμάτι είναι ότι φορολογικά δεν μπορεί να σταθεί μια επιχείρηση η οποία ξεκινάει σήμερα. Το φορολογικό σύστημα είναι πολύ βαρύ και δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει αύριο. Δεν μπορείς δηλαδή να έχεις σε καθημερινό επίπεδο το άγχος για το τι απόφαση θα πάρουν στη Βουλή για το πώς θα φορολογηθείς. Τη μία μέρα έτσι και τη μία μέρα αλλιώς. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Θα πρέπει να υπάρχει ένας συγκεκριμένος νόμος, απλός, κατανοητός, όπου όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι ξεκινάνε το επιχειρήν, να ξέρουν εξ αρχής ότι αυτά είναι τα όρια τους. Και αν μπορούν, το ξεκινάνε. Εάν δεν μπορούν, δεν το ξεκινάνε. Δεν γίνεται δηλαδή να παίζουμε. Είναι κρίμα δηλαδή και για τα χρήματα που βάζει κάποιος. Κάθε κυβέρνηση περνάει δεκάδες έτσι φορολογικά νομοσχέδια και φαντάζομαι ότι άμα τα βάλουμε έτσι σε μια ντάνα θα πιάσει αρκετό χώρο. Όλο το νομικό μας οπλοστάσιο γύρω από την φορολογία και γενικά τα φορολογικά. Στις ευρωπαϊκές χώρες, επειδή έχετε μια εμπειρία, το φορολογικό του σύστημα είναι εξίσου δεδαλώδες, πολύπλοκο και τόσο πλούσιο. Εμείς είμαστε μια εταιρεία που δραστηριοποιείται σε άλλες δύο χώρες εκτός από την Ελλάδα, Αλβανία και Βουλγαρία. Στην Αλβανία ανοίξει την επιχείρησή σου σε μια μέρα, σε μια ώρα. Ως, για marketing, για έτσι, marketing ανάπτυξη. Και ανάπτυξη εταιριών. Στην Αλβανία ανοίγει την εταιρεία σου μέσα σε μια ώρα. Στη Βουλγαρία μέσα σε 5 μέρες. Ναι. Όπου το φορολογικό καθεστώς το ξέρεις εξ αρχής ποιο είναι και πληρώνεις. Εννοείται ότι πληρώνεις και ενημερώνεις την εφορία σου για το τι κόβεις, τι έσοδα, τι έξοδα έχεις κάθε μήνα. Αλλά από εκεί και πέρα πληρώνεις ένα ποσό το οποίο είναι σταθερό, όπου αφαιρείται από τα κέρδη της επιχείρησης. Ξέρεις δηλαδή για να μπορείς να κάνεις ένα πλάνο. Εδώ τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Όχι, αναγκάζονται. Είναι πιο απλά. Μετά από ένα μήνα, αφού παλεύεις με τα χαρτιά και έτσι να ανοίξεις ένα κατάστημα υγειονομικού χαρακτήρα. Μόλις το ανοίξεις, έρχονται και σε συλλαμβάνουν και σου πάνε αυτόφορο, γιατί το κράτος δεν έχει αποφασίσει ακόμα να σου δώσει ή δεν σου δώσει άδεια. Ξέρω να είναι πιο απλά. Κοντά στο γραφείο. Όλοι όσοι πάνε να ανοίξουν ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, πάνε ξαφνικά και βρίσκονται κατηγορούμενοι άνθρωποι. Χωρίς να κάνουν κάτι είχανε παράνομο ή. Έτσι. Παράλογο θα έλεγα. Το παράνομο το κάνουν προφανώς, γιατί ο νόμος αυτό ορίζει. Είχαμε ένα περιστατικό κοντά στο γραφείο μας από ένα φιλικό πρόσωπο, δεν είναι πελάτης μας. Ο οποίος άνοιξε την επιχείρησή του και μετά του το κλείσανε γιατί ακόμα δεν είχε πάρει, είχε πάλι μάλλον την προσωρινή άδεια και όχι την μόνιμη. Δεν αποφάσισε ο Δήμος το υγειονομικό, η υπονοδομία και όλα αυτά. Δεν καταλαβαίνω. Τι πρέπει να πει κάτι προσωρινό όταν κάθεσαι και περιμένεις 5 μήνες. Και όταν έχεις βάλει λεφτά, έτσι πληρώνεις νίκια, πληρώνεις τέλεια. Πληρώνει ενίκια. Τα έξοδα τρέχουν. Το έχει εξοπλίσει. Πληρώνει κόσμο για να μπορεί να διατηρήσει το μαγαζί. Έχει πληρώσει ήδη το εμπόρευμά του.
Και περιμένει ο άνθρωπος να τα κάνει απόσβεση, όχι, σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, δεν είπαμε σε ένα μήνα. Και να τον κλείνεις γιατί έχει την προσωρινή άδεια και όχι τη μόνιμη, δώσ' του τη μόνιμη. Δηλαδή δεν γίνεται να περιμένει κάποιος 5 μήνες. Η κυρία Ανάστογλου κάτι θέλει να πει εδώ, τη βλέπω έτσι. Ναι, εγώ βλέπω δηλαδή σε αυτά που αυτό το αντιμετωπίζουμε συνέχεια, ναι. με θέματα άδεια, μια άδεια, ότι το ίδιο το κράτος οδηγεί τον πολίτη με την κρυφή. Δεν είναι παράνομο αυτό. Στην παρανομία. Δηλαδή, στο αυτόφορο το αυτό εμένα και όλα αυτά που γίνονται με το φορολογικό σύστημα. Όλα αυτά, χωρίς να είμαι συνωμοσιολόγος και δεν ούτε ξέρω ούτε γνωρίζω. Όλο αυτό όμως που γίνεται ώστε για να επιβιώσεις θα πρέπει να βρεις διάφορους παράνομους τρόπους, οδηγεί στο να μην επαναστατείς και να μην μιλάς. Διότι αν έχουμε όλη τη φωλιά μας λερωμένη, δηλαδή έχω κάνει κάποιες φορολογικές παραβάσεις για να μπορέσω να επιβιώσω. Έχω περάσει τα διόδια. Σε οδηγεί το κράτος να το κάνεις. Αυτό, αυτό βλέπω. Ναι. Αυτό βλέπω. Οπότε μετά δεν επαναστατείς. Όμως τι λένε, επειδή το ακούω από πολύ κόσμο αυτό, ότι τελικά η Βουλή, επειδή αποτελείται από ένα μεγάλο αριθμό νομικών, έχει γίνει μια βιομηχανία παραγωγής νομοσχεδίων και τροπολογίες και τι άλλο κτλ. Με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το πολυδέδαλο φορολογικό, εργατικό και ό,τι άλλο. Που δεν εξυπηρετήθηκε κανένα. Η γραφειοκρατία. Ναι. Η γραφειοκρατία όχι απλώς δεν καταπολεμήθηκε, αυξήθηκε. Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει με τη γραφειοκρατία. Δηλαδή, αυτό που είπε τώρα η κυρία Νίκα, ότι να περάσεις από την πολεοδομία, να περάσεις από την πυροσβεστική και να περιμένεις. Πότε θα συνεδριάσει και θα σου δώσουν, τι να περιμένεις. Ενώ τα έχεις όλα τα χαρτιά έτοιμα, τα έχεις παρουσιάσει, όλο το φάκελο. Στο εξωτερικό αυτά τα πράγματα γίνονται ηλεκτρονικά. Αυτό το καταλαβαίνω. Ακριβώς. Γίνονται ηλεκτρονικά. Ήμουν δηλαδή στην Αυστραλία για ένα χρονικό διάστημα και εκεί ακόμα και το άφημί σου το βγάζει ηλεκτρονικά μέσα σε μία ώρα. Δηλαδή αυτό το πράγμα είναι λίγο παράλογο. Το πρωτόκολλο που υπάρχει. Συμφωνώ ότι οι αλλαγές. Το πρωτόκολλο, γίνονται... τι εννοεί το πρωτόκολλο. Υπάρχει άτομο το οποίο βάζει μια σφραγίδα. Δεν περιμένουμε στις ουρές για να πάρουμε. Δηλαδή κάνεις μια έτσι και παίρνεις έναν αριθμό πρωτόκολλο. Αυτά ηλεκτρονικά είναι αυτόματα. Αλλά υπάρχουν είναι ηλεκτρονικά, όμως δεν θα υπάρχει να πούμε άτομο στο τόπο που θα πάρει. Όχι, όχι, θα υπάρχει, άτομο, αλλά θα υπάρχει κάποιο άλλο είδους εξυπηρέτηση ή πολύ εξειδικευμένο, ας πούμε. Δεν υπάρχει γι' αυτό το πράγμα και μόνο. Πώς θα μειωθεί διαφορετικά το δημόσιο. Τέλος πάντων, το θέμα δεν είναι εκεί, γιατί εμένα δεν μου αρέσει να εστιάζω στα αρνητικά. Ελπίδα υπάρχει. Όταν άνθρωποι μπαίνουν σε διαδικασία να δημιουργούν από το τίποτα ή από κάτι πολύ μικρό και να κάνουν κάτι πολύ μεγάλο, με πολύ ενθουσιασμό, με πολύ όρεξη, μέσα σε ομάδες. Γιατί κανένας μόνος του δεν μπορεί να επιβιώσει όπως και δεν ζούμε μόνοι μας σε αυτόν τον κόσμο. Θεωρώ ότι μπορούν να γίνουν πράγματα και να αλλάξουν καταστάσεις. Δεν σημαίνει ότι επιχειρήν, γιατί αυτό είναι μια λάθος έννοια, ότι επιχειρηματίας βγάζει λεφτά από την πρώτη μέρα. Επιχειρηματίας σημαίνει συνεχής προσπάθεια. Επιχειρώ να κάνω κάτι, κάνω μια προσπάθεια να κάνω κάτι, χωρίς να ξέρω αν θα τα καταφέρω. Βέβαια, με μια πολύ μελέτη πρόωρη, βλέπω κατά πάσα πιθανότητα τι ποσοστά έχω επιτυχίας και τι ποσοστά αποτυχίας. Και από εκεί και πέρα μπαίνω σε διαδικασία να το ρισκάρω ή όχι. Αν σας ρωτούσα να μου πείτε ποιοι κλάδοι, ποιοι τομείς θα μπορούσαν να αναπτυχθούν στην Ελλάδα ή ιδιαίτερα στη Θεσσαλονίκη, εδώ στην Κεντρική Μακεδονία, θα μπορούσατε να μου πείτε. Θα πρέπει δηλαδή, να δω κάποιες μελέτες η αλήθεια. Κάθε περιοχή, λόγω των χαρακτηριστικών του, λόγω των δυνατοτήτων που έχει, μπορεί να αναπτύξει κάποιους τομείς. Εδώ έχει γίνει κάποια μελέτη. Να μας πει, ξέρεις, στη Θεσσαλονίκη τα επόμενα 10-20 χρόνια θα είναι, ξέρω κι εγώ, η πρώτη Η Ελβετία, ξέρετε από τι ζει. Μόνο με το να πουλάει υπηρεσίες. Μόνο με το να πουλάει υπηρεσίες. Η Ελλάδα τι θα μπορούσε να πουλάει. Η Ελλάδα έχει τόσα πράγματα. Έχει ήλιο, έχει θάλασσα, έχει πολιτισμό. Μόνο αυτά να πάρει. Έχει κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Έχει πολλούς επιστήμονες στο θέμα της υγείας, της πληροφορικής, νομικής, πολυτεχνία. Μιλάμε για κλάδους σοβαρούς που οι έξω του ζητάνε, έτσι. Φυσικά. Εγώ έχω μάθει βέβαια να ξεκινάω από τα απλά. Ακόμα όταν σε μια συζήτηση που είχα σε μια συνέβρεση στο ελληνοϊταλικό επιμελητήριο που κάνανε την κοπή πίτας τους, έρχεται μια κυρία και λέει, δεν γίνεται λέει, αυτό το πράγμα, πώς θα υπάρχει ανάπτυξη όταν έχουμε μόνο καφετέρειες και μπαρ. Και της λέω, γιατί το βλέπεις αρνητικά και δεν το βλέπεις θετικά. Γιατί εφόσον είσαι μια χώρα όπου 8 μήνες, 8 ή 9 μήνες έχεις ήλιο, για ποιο λόγο αυτό το πράγμα, τις καφετέρειες, τα μπαρ, τη διασκέδαση, να μην το εκμεταλλευτείς και να το βγάλεις έξω τουριστικά, να έρθει ο άλλος για να μπορεί να ξενιάσει και να διασκεδάσει καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Όχι μόνο τους καλοκαιρινούς μήνες, τους 3 μήνες. Επομένως, σε όλους τους τομείς
Άρα... μπορεί με την κατάλληλη δουλειά και προεργασία να υπάρχει παραπέρα ανάπτυξη. Και στον τουρισμό, παρόλο που έχουμε ένα καλό επίπεδο, έτσι, υπάρχουν ακόμα περιθώρια να διευρύνουμε το... Δεν θεωρώ ότι δεν γίνονται πράγματα στην Ελλάδα ή στην περιφέρειά μας ή στην πόλη μας. Θεωρώ ότι γίνονται πολλά πράγματα, πολλές προσπάθειες. Το θέμα είναι πώς αυτές τις προσπάθειες βγαίνουν προς τα έξω, γιατί όταν εγώ πουλάω κάτι το οποίο δεν το ξέρει κανείς, δεν θα με βρει κανείς. Επομένως πρέπει να βγω προς τα έξω. Υπάρχει σωστή πρόθεση, έτσι. Φυσικά, δεν πράγμα υπάρχει που σήμερα στρατηγικά... με τα ηλεκτρονικά μέσα είναι κάτι το εύκολο. Είναι κάτι το εύκολο και το γρήγορο. Μάλιστα. Κυρία Νάσογλου, εσείς πιστεύετε ότι υπάρχει προοπτική μετά από αυτή την κρίση που διανύουμε? Υπάρχει προοπτική, αλλά τώρα, ας πούμε, βασιζόμενη σε αυτό, η προοπτική πάντα υπάρχει, αλίμονο θα σταματούσε ο κόσμος. Θεωρώ αν δεν υπήρχε. Τώρα, πάνω σε αυτό που είπε η κυρία Νίκα, δηλαδή, που μπορούμε να προσφέρουμε. Ζούμε σε μια πόλη που έχουμε θάλασσα, έτσι. Και παραλία, και πια πολύ ωραία παραλία. Χθες εντυπωσιάστηκα, ή προχθές ήταν, που ήρθαν οι ψαράδες από την επανομή, φαντάζομαι, και βάλαν τις μαύρες σημαίες. Και είδαμε επιτέλους, ας πούμε, μια θάλασσα με πλιαράκια. Γεμάτο καΐκια. Επιτέλους. Δεν τους βλέπω από την Καλαμαριά και ουδέ... Δηλαδή υπάρχουν, υπάρχουν τέτοια πράγματα. Τον Οκτώβριο θα δούμε και άλλα πράγματα. Μακάρι. Γιατί έρχεται ένα... Υπάρχει πρόπτικη. Παράκτια διαγωνισμός. Είναι το... Θα φτάσουμε στο σημείο πάλι να μας κατηγορούν από την Αθήνα ή το αθηνοκεντρικό κράτος, το οποίο δεν αφήνει. Τι είναι που δεν αφήνει? Υπάρχουν πράγματα που τα βλέπεις δεν αναπτύσσονται. Ακριβώς έχουμε πολλά. Γιατί να έχουμε τρεις μήνες τουρισμό ή τέσσερις? Όλο το χρόνο μπορεί να έχουμε τουρισμό. Να βλέπουν τα καραβάκια μας στη θάλασσα και να. Και σε αυτό να, το θέμα ο κύριος Μπουτάρης κάνει προσπάθεια. Βέβαια. Αλλά κάπου βρίσκει εμπόδια. Εδώ είναι το θέμα. Ότι η προοπτική υπάρχει. Ποια συμφέροντα με πρέπει να πολεμηθούν? Εταιρείες, με... Πρέπει να πολεμηθούν. Ε? Δηλαδή να μην φεύγουν καράβια από τη Θεσσαλονίκη για τα νησιά. Δεν είναι αστείο. Και να έχουμε λιμάνι εταιρείες. Και το λιμάνι να είναι το kitchen bar. Τι ξέρει ο κόσμος από το λιμάνι? Το kitchen bar. Και εγώ τι ξέρω. Και την αποθήκη Δέλτα βλέπω καμιά ταινία. Που υπάρχει ζώνη ελεύθερου εμπορίου. Δηλαδή εδώ είναι σημαντικό λιμάνι της Μεσογείου. Και ίσως είμαστε τοπικοί σε τώρα, αλλά ενώ βλέπουμε τις προοπτικές, τις βλέπουμε μπροστά μας, βλέπουμε ότι υπάρχει ένα φρένο. Και ίσως όλοι οι πολίτες θα πρέπει να ξεσηκωθούμε όταν βλέπεις ότι μπορείς να παράγεις, γιατί όταν θα παράγει αυτός που έχει την καφετερία, όταν θα πάρει αυτός που έχει το πλιαράκι, θα πάρουμε και όλοι οι υπόλοιποι. Αλυσίδα είναι, γι' αυτό οδηγηθήκαμε στην κρίση. Άρχισε να υποφέρει ο ένας και σιγά σιγά ήταν τον ντόμινο, υποφέρουμε όλοι. Όταν βλέπουμε λοιπόν αυτές τις προοπτικές, μία είναι σίγουρη λύση. Αντίδραση στα όποια συμφέροντα. Αντίδραση. Πώς μπορεί να γίνει αυτή η αντίδραση? Σίγουρα να μην απέχουμε από οποιαδήποτε συμμετοχή που θα γίνει από τους συνδικαλιστές. Εγώ είμαι πάντα υπέρ όχι των απεργιών για την έννοια της απεργίας, άντε να κάνουμε σήμερα μια απεργία, της απεργίας που έχει να πει κάτι, του συλλαλητηρίου που έχει να πει κάτι, της ελεύθερης συνείδησης, των blogs. Ναι, αλλά οργανώνονται και καπελώνονται τις περισσότερες. Ναι, δυστυχώς. Και όπως βλέπετε τον τελευταίο καιρό, εγώ δεν βλέπω να οργανώνονται και τίποτα. Μάλιστα. Κύριε Βάσιο, θέλω να μου πείτε λίγο. Το θέμα που έχει να κάνει με την ασφάλεια του πολίτη, ένα θέμα που παλιότερα σε διάφορες δημοσκοπήσεις ήταν από τα πρώτα τα οποία πονούσαν τον Έλληνα. Αλλά και αν δούμε τις τελευταίες συζητήσεις που γίνονται μεταξύ των κομμάτων, ένα θέμα το οποίο παίζει και ασχολούνται τα κόμματα έχει να κάνει αυτό. Η ασφάλεια του πολίτη και σε σχέση με τη μετανάστευση. Πόσο πιστεύετε ότι μπορεί να επηρεάσει το όλο έτσι, αυτό θέμα, αυτές τις εκλογές, τις ευρωεκλογές κυρίως, γιατί τις τοπικές δεν νομίζω ότι επηρεάσει. Κοιτάξτε να δείτε, είναι ένα θέμα πάρα πολύ λεπτό και το μεταναστευτικό με την ασφάλεια και γενικά με τα σώματα ασφαλείας. Τα σώματα ασφαλείας αυτή τη στιγμή έχουν τα χέρια τους δεμένα από πάρα πολλές πλευρές και απόψεις. Πρώτον και κύριον, δεν πληρώνονται όπως θα πρέπει να πληρωθούν. Υπήρξε κάποτε μια κουβέντα γι' αυτό ότι γίνονται περικοπές για να... και αντίστοιχα γίνονται αυξήσεις στους εφοριακούς και γενικά σε όποιον δουλεύει στο Υπουργείο, ανοίξει στο Υπουργείο Οικονομικών για να μην λαδώνονται. Εγώ δεν το βρήκα στο πολύ σωστό, γιατί ανέφερα και όλα ορισμένα παραδείγματα και είπα ότι ο αστυνομικός, ο οποίος έχει, παραδείγματος χάρη, έχει να κάνει με τη δίωξη ναρκωτικών που είναι στα ναρκωτικά μέσα και ο οποίος δεν πληρώνεται, είναι φυσικό ότι θα πέσει σε παράπτωμα και ότι θα λαδωθεί. Εγώ πιστεύω για να κάνει σωστά ο αστυνομικός ή ο λιμενικός σωστά τη δουλειά του, θα πρέπει να πληρωθεί όπως πρέπει να πληρωθεί ένας εφοριακός. Πέρα από αυτό, η πολιτεία πώς θα αντιμετωπίσει ο αστυνομικός, κάνει η πολιτεία, αναφέρατε τώρα ένα παράδειγμα για το μεταναστευτικό. Θα επηρεάσει τις εκλογές? Ναι.
Γιατί κάποια κόμματα παίζουν πάνω σε αυτό, έτσι. Ορισμένα κόμματα παίζουν πάνω σε αυτό, αλλά το θέμα είναι ότι το μεταναστευτικό το δημιουργεί, είναι μια πολιτική η οποία βοήθησε άλλα καθεστώτα και άλλα συμφέροντα. Δηλαδή, όταν ερχόταν ένας λαθομετανάστης, σε εισαγωγικά, και περνούσε τις πύλες της χώρας μας και τον πιάνανε πάνω τα όργανα ασφαλείας και του δίνανε, επιδίδανε ένα χαρτί το οποίο έγραφε, δημόσιο έγγραφο, απαγορεύεται η παραμονή στο νομό Θεσπρωτείας, νομό Χαΐας, επιτρέπεται η παραμονή στο νομό Αττικής, συγκεκριμένα περιοχή Ομονίας, αγνώστου διευθύνσεως, με τη λήξη των 30 ημερών να παρουσιαστεί στο πλησιέστρο Τελωνίο προς απέλαση. Πέστε μου εσείς, πού αποσκοπεί αυτό το έγγραφο? Σημαίνει για μένα προσωπικά ότι μαζεύω όλους τους λαθομετανάστες στην Αθήνα. Αλλά για ποιο λόγο? Ο λόγος αποδείχθηκε αργότερα. Δημιουργήθηκε ένα γκέτο, πέσανε αντικειμενικές αξίες, βρέθηκε ο Σωτήρας υπουργός Χ. Μάλιστα. Επομένως βλέπετε συμφέροντα. Και φυσικά. Έτσι. Το γνωρίζατε ότι παραδείγματος χάρη το προξενείο, το δικό μας το προξενείο, το ελληνικό προξενείο στο Μπαγκλαντές επιδοτούταν από την Ευρωπαϊκή Ένωση της τάξης των 10 εκατομμυρίων ετησίως, γιατί τα ζητήσαμε εμείς για την ελληνομάθεια, επειδή ζητήσαμε εμείς εργατικό προσωπικό για την βαριά βιομηχανία μας. Μάλιστα. Ο Έλληνας τα πάντα κατορθώνει και τα κάνει εμπόριο. Και έχει τον τρόπο του. Έτσι ακριβώς. Στο τέλος της εκπομπής θέλω δύο λόγια από τον καθένα σας για με αυτό το οποίο ασχολείται, να μου πείτε για το επάγγελμά του. Θα ρωτήσω πρώτα την κυρία Νίκα. Είστε σύμβουλος marketing και επιχειρήσεων, έχετε μια εταιρεία, παράλληλα είστε και γενική γραμματέας του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Γυναικών Ελλάδος. Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος. Κατά πόσο μπορεί το επάγγελμά σας, αυτό που κάνετε, να στηρίξει σήμερα τις επιχειρήσεις? Είναι αυτό που είπα πριν, ότι δεν γίνεται να πουλάς κάτι και να μην το ξέρει κανείς. Εμείς λοιπόν μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία και φροντίζουμε οι πελάτες επιχειρήσεις να μπουν σε διαδικασία να πάρουν τρία πράγματα από όλες τις υπηρεσίες μας. Να ενισχύουν πολύ το brand name τους, διότι έρχονται, τουλάχιστον το 5% των πωλήσεων τους έρχονται μόνο από το αν είναι γνωστοί στον κόσμο. Το να ανοίγουμε νέες αγορές και να τα μεγαλώσουν το μερίδιο αγοράς το οποίο είναι. Φυσικά όλα αυτά και τα τρία αυτά επιτυγχάνονται μόνο μέσα από μια διαδικασία, μέσα από ενέργειες marketing, τις οποίες σχεδιάζουμε και αργότερα υλοποιούμε για να πάρουν το αποτέλεσμα το οποίο θέλουν. Κύριε Βάσιο, είστε επιχειρηματίας, έχετε εταιρεία security. Η προοπτική που υπάρχει για τις εταιρείες αυτές, ποια είναι στην Ελλάδα και για τη δική σας? Έχουμε πάρα πολλές προοπτικές και το θέμα είναι ότι το θέμα της εκπαίδευσης, το θέμα της τεχνογνωσίας, γιατί δεν έχει να κάνει απλά ότι η ασφάλεια αποτελείται από ένα πρόσωπο το οποίο έχει πάει στο γυμναστήριο και έχει καλά μυϊκά και έχει τα σωματικά προσόντα, τέλος πάντων, για να αποτρέψει τον κίνδυνο. Έχει να κάνει με άλλα στοιχεία και το θέμα της ασφάλειας, ιδιωτικής ασφάλειας, θα πρέπει ο νομοθέτης να κάτσει και να το δουλέψει ακόμα καλύτερα και να δει λιγάκι τα δεδομένα και τα πρότυπα της Ευρώπης. Η Ευρώπη είναι πάρα πολύ πιο μπροστά από ότι είμαστε εμείς εδώ πέρα στην Ελλάδα. Η ασφάλεια εδώ πέρα. Πάντως και εδώ έχουν αναπτυχθεί πολλές εταιρείες. Έχουν αναπτυχθεί πάρα πολλές. Ναι, πάρα πολλές. Επιχειρήσεις. Το κακό σε εμάς, στις δικές μας επιχειρήσεις, είναι ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις δινόταν οι άδειες απλούστατα με ένα ποινικό μητρό καθαρό, τοξικολογικές εξετάσεις καθαρές, χωρίς εκπαίδευση, χωρίς τίποτα. Απ' την άλλη μεριά, το Υπουργείο δεν του δίνει ενδιαφέρον. Τώρα δεν αλλάζει αυτό? Έχει αλλάξει ως ένα επίπεδο ότι πέρασαν στα ΙΕΚ τα παιδιά πρώτα που ήταν να πάρουν την έγκριση ως φύλακες. Ήταν διαιτής, μετά το κάνανε, είδαν ότι δεν μπόρεσε να προχωρήσει αυτό, το κάνανε 105 ώρες. Δεν φτάνει. Το θέμα της ασφαλείας, είμαστε τα δεξί χέρι της αστυνομίας, όπως και να έχει, θα πρέπει να είμαστε συνεργάτες. Έτσι ακριβώς. Μάλιστα, ωραία. Κυρία Νάσογλου, εκλογές στο Δικηγορικό Σύλλογο, θα είστε υποψήφια? Όχι, αυτή τη φορά όχι. Γιατί το είπατε έτσι, μας τρομάξατε? Γιατί πια κατάντησα επαγγελματίες υποψήφια, όπως είπαμε τους πολιτικούς. Οπότε λέτε όχι, έτσι? Όχι. Εντάξει. Καλή επιτυχία σε όσους βάλουν. Ναι, βέβαια. Πριν κλείσουμε, μία εκδήλωση ετοιμάζεται από εσάς, κυρία? Ναι, ετοιμάζουμε 28-29 Μαρτίου στα πλαίσια του Money Show, το δεύτερο συνέδριό μας Business Mentality Γρήγορες Νίκες, όπου είναι καθαρά επιχειρηματικό και προσπαθούμε οι επιχειρηματίες να μιλήσουν σε επιχειρηματίες ή σε μελλοντικούς επιχειρηματίες
έτσι ώστε να τους εμπνεύσουν και να μην απογοητευτούν, αλλά να συνεχίσουν αυτό το οποίο έχουν ήδη ξεκινήσει ή θέλουν να ξεκινήσουν, έτσι ώστε να έχουμε και παραγωγή, να ανοίξουμε και θέσεις εργασίας, αλλά και να πάρουμε την ικανοποίηση να ο καθένας. Να αλλάξουν και εμπειρίες, έτσι. Βεβαίως, βεβαίως. Και να ικανοποιήσουμε και τον εαυτό μας. Πότε θα γίνει, είπατε αυτό? 28-29 Μαρτίου. Σε ποιο μέρος έχετε καθοριστεί? Στο Χάγιατ. Στο Χάγιατ. Στο Χάγιατ. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάλι. Να σε ευχαριστήσω που ήσταν σήμερα εδώ. Να ευχαριστήσουμε και τους τηλεθεατές από εμάς. Καλή σας νύχτα.